Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 664. Είναι από το βιβλίο Ισαΐας ο Προφήτης, κεφάλαιο Νίητα, 58 κεφάλαιο. Νίητα, 58 κεφάλαιο και εδάφιο 9. Σελίδα 664. Κεφάλαιο 58 και εδάφιο 9. Τότε θέλεις κράζει και ο Κύριος θέλει αποκρίνεστε. Θέλεις φωνάζει και εκείνος θέλει λέγει δύο εγώ. Εάν εκβάλεις εκ μέσου σου των ζυγών την ανάταση του δαχτύλου και τους ματαίους λόγους και ανοίγεις την ψυχή σου προς τον πεινόντα και ευχαριστείς την τεθλιμμένη ψυχή, τότε το φως σου θέλει ανατέλει εν το σκότι και το σκότο σου θέλει είστε ως μεσηβρία. Και ο Κύριος θέλει σε οδηγεί πάντοτε και χορταίνει την ψυχή σου εν ανομβρίες και παχύνει τα οστά σου. Και θέλει είστε ως κήπος ποτιζόμενος και ως πηγή ύδατος της οποίας τα ύδατα δεν εκλείπουσι. Και η από σου θέλει συνοικοδομήσει τα σπαλαιάς ερημώσεις. Θέλει ανεγύρι τα θεμέλια πολλών γενεών και θέλεις ονομαστεί ο επιδιορθωτής των χαλασμάτων, ο αναρθωτής των οδών διακατοικισμών. Εάν αποστρέψεις τον πόδα σου από του Σαββάτου, από του να κάνεις τα θελήματά σου εν τη Αγία μου ημέρα και ονομάζεις το Σάββατον τρυφήν, Αγίαν ημέραν του Κυρίου, έντιμον και τιμάς αυτό, μη ακολουθών τα σοδού σου, μη δε ευρίσκον εν αυτό το θέλημά σου, μη δε λαλών τους λόγους σου, τότε θέλεις σε τρυφά εν Κυρίω και εγώ θέλω σε υπεύσει επί τους υψηλούς τόπους της γης και σε θρέψει με την κληρονομία του πατρός σου Ιακώβ, διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε. Και αυτό που ενδιαφέρει την Εκκλησία του Χριστού είναι να μιλάει, να λαλεί το στόμα του Κυρίου. Αυτό χρειαζόμαστε, αλλά το σημαντικότερο δεν είναι ότι εμείς το χρειαζόμαστε αυτό, που το χρειαζόμαστε, το σημαντικότερο είναι όμως ότι ο Θεός το θέλει αυτό. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που αγιάζει τον άνθρωπο και μάλιστα τον προσευχόμενο, γιατί ο άνθρωπος αγιάζεται με το Λόγο του Θεού και την προσευχή, αλλά και ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που δίνει δύναμη στον άνθρωπο, σώζει τον άνθρωπο, του αποκαλύπτει το θέλημα του Θεού. Μέσα από το Λόγο του Θεού αποκαλύπτεται ο Θεός στον άνθρωπο, δηλαδή τα πάντα στη ζωή του ανθρώπου το κάνει ο Λόγος του Θεού και μάλιστα στην Καινή Διαθήκη με το Λόγο του Θεού δια Πνεύματος Αγίου ο άνθρωπος αναγεννάται, δηλαδή ο Θεός έρχεται στον άνθρωπο το φυσικό που είναι γεννημένος σαν τέκνο οργής, έρχεται λοιπόν στον άνθρωπο το φυσικό και του δίνει νέα καρδιά, όχι σκληρή και αμετανόητη, αλλά απαλή και τρυφερή εις το να μετανοεί εύκολα. Του δίνει νέο πνεύμα, όχι αλαζονικό, αλλά ταπεινό και φρόνιμο, με αποκάλυψη Θεού, και του δίνει και νέα σάρκα, νέο σώμα, που ζητάει πράγματα που ο Θεός έχει ετοιμασμένα για Αυτόν. Κι έτσι, ο Θεός μας αποκαλύπτει μέσα από το Λόγο Του ότι όσοι εδέχθησαν και δέχονται τον Ιησού Χριστόν, αυτόν τον οποίον απέστειλε ο Θεός, δηλαδή το Λόγο του Θεού που έγινε σάρκα, άνθρωπος και περπάτησε σαν Υιός ανθρώπου ανάμεσα στους ανθρώπους πλήρης χάριτος και αληθείας, αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν που όποιος τον δεχθεί, τον άνθρωπο Χριστό Ιησού, σε αυτόν ο Πατέρας Θεός δίνει εξουσία να γίνει τέκνο Θεού. Τέκνο Θεού και συγκληρονόμος Θεού και κληρονόμος Θεού συγκληρονόμος Ιησού Χριστού εάν μείνει μέχρι τέλους. Με την αναγέννηση λοιπόν ο Θεός δημιουργεί ένα νέο έθνος Άγιον, ένα νέο λαό, ένα βασίλειον ιεράτευμα μέσα στη γη αυτή όπου μεταφέρεται από το σκοτάδι ο άνθρωπος στο φως του Θεού, από το ψέμα του κόσμου τούτου και τη ματαιότητα στην αλήθεια του Λόγου του Θεού και του Ευαγγελίου και από το θάνατο
στην αιώνια ζωή και στη Βασιλεία των Ουρανών. Και τότε θα κράζει προς τον Θεό εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, προς τον Θεό που είναι πια ο Πατέρας του, και ο Πατέρας του θα αποκρίνεται, θα φωνάζει προς τον Θεό και ο Θεός θα λέγει «Δου εγώ», καθώς είναι γεγραμμένο και η Γραφή «Δεν δύναται να αναιρεθεί», «Ετείτε και θέλει σας δοθεί», «Κρούετε και θέλει σας ανοιχθεί» και «Ζητείτε και θέλετε ευρύ». Και μάλιστα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός προχωράει λίγο περισσότερο ή μάλλον πολύ πολύ περισσότερο, λέγοντας «Έως τώρα», ο ίδιος ο Κύριος μας το λέει, «δεν αιτήσατε ουδέν εν το ονόματί μου». Τώρα αιτείτε και θέλετε λαμβάνει για να είναι πλήρης η χαρά σας. Έτσι λοιπόν μας αποκαλύπτει ο Ιησούς Χριστός μέσα από το Λόγο Του, μέσα από το Ευαγγέλιο Του, ότι η πρόθεση και η επιθυμία του Θεού για τον κάθε έναν από μας είναι να είναι πλήρης η χαρά μας. Όμως δεν τελειώνει εδώ το έργο του Θεού. Αντιθέτως μάλιστα θα έλεγα ότι εδώ αρχίζει το έργο του Θεού. Εδώ αρχίζει το έργο του Θεού, όχι πια στον άνθρωπο να τον μεταφέρει από το σκοτάδι στο φως και από το θάνατο στη ζωή, αλλά στα παιδιά του Θεού, και αρχίζει το έργο του Θεού ώστε ο Θεός να έχει τη δυνατότητα να μας αποκαλύψει και εμείς τη δυνατότητα να απολαμβάνουμε τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία μας, πράγμα το οποίο θα τολμούσα να πω ότι είναι και το μήνυμα σήμερα, ότι ο Θεός έχει για τον κάθε έναν από μας ξεχωριστά πολύ πολύ καλύτερα, και όχι μια και τελειώσαμε, αλλά και συνεχόμενα, πολύ καλύτερα και συνεχόμενα από αυτό το ωραίο, το ωραιότερο και σπουδαίο θαύμα το οποίο κάνει ο Θεός, την αναγέννηση και την εξουσία που μας δίνει να είμαστε τέκνα Θεού, ώστε να μπορούμε να πλησιάσουμε το Θεό εμείς οι άθλοι, οι ουτιδανοί, οι γεμάτοι από αμαρτία, επειδή ο Ιησούς Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας. Σήμερα λοιπόν θα δούμε με τη χάρη του Χριστού μέσα από το Λόγο του Θεού τι είναι οι υποσχέσεις του Θεού οι οποίες προσδιορίζονται ως τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία μας. Εάν εκβάλεις πρώτον, γιατί πάντοτε ο Λόγος του Θεού έρχεται στις ακοές μας, στην καρδιά μας και στη ζωή μας, έρχεται με προϋποθέσεις. Εάν εκβάλεις ανάμεσά σου, από μέσα σου, τον ζυγόν, δηλαδή την καταδυνάστευση, αποβάλεις τη βία, αποβάλεις το θυμό, τα νεύρα, αν αποβάλεις κάθε αυστηρότητα και νομοθεσία ανθρώπινη και γήινη, πρώτον, εάν αποβάλεις την ανάταση του δικτού δακτύλου, δηλαδή να εκφοβίζεις τους άλλους με απειλητικές χειρονομίες, αν αποβάλεις δηλαδή από μέσα σου τον εκφοβισμό αλλά και την απειλή προς κάθε έναν που είναι δίπλα σου, και τέλος αν αποβάλεις τους ματαίους λόγους, δηλαδή πονηριά και υπόκριση, υποκρισία. Αυτά είναι τρία χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει γρήγορα να τα απορρίψουμε, να τα καταδικάσουμε, γιατί είναι βέβαιον ότι υπάρχει στη ζωή όλων μας. Πρώτον, το επαναλαμβάνω, να θέλεις να καταδυναστεύεις τους άλλους, δηλαδή να υπακούνε σε σένα, να διατάζεις, να νομίζεις ότι έχεις πάντα δίκιο. Και να το επιδιώκεις με απειλές και με εκφοβισμούς, ή να το επιδιώκεις με υποκρισία και πονηριά. Αν αυτά τα αποβάλεις, και ταυτόχρονα ανοίγεις την ψυχή σου προς τον πεινόντα, δηλαδή αποκτήσεις πλάχνα, ζητήσεις αγάπη από το Θεό, γιατί η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη στις καρδιές των ανθρώπων δια Πνεύματος Αγίου. Αν ζητήσεις τα σπλάχνα του Χριστού, ώστε στον πεινώντας αυτόν που έχει την ανάγκη σου,
Γιατί υπάρχουν άνθρωποι, πολλοί που φέρνει δίπλα μας ο Θεός και έχουν την ανάγκη μας. Μας χρειάζονται. Και να το πω πιο σωστά, μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Εάν λοιπόν ζητήσεις από τον Θεό κατά το αιτείτε και θέλει σας δοθεί, σπλάχνα Χριστού, για να μπορείς, αφού θέλεις δηλαδή, και να θέλεις και να μπορείς, να βοηθάς και να καλύπτεις αυτόν ή αυτούς που έχουν την ανάγκη σου. Και δεύτερον, εάν ενδιαφέρεσαι να παρηγορείς με παρηγοριά αληθινή και Χριστού κάθε έναν που είναι τεχλημένος στην ψυχή του, αυτό θα σου εξασφαλίσει το πρώτο επίπεδο, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, των υποσχέσεων του Θεού για τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες του Θεού, που είναι τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία σου. Τότε το φως σου θα ανατέλει μέσα στο σκοτάδι. Καθώς είπε ο Χριστός, εγώ είμαι το φως του κόσμου, αλλά ταυτόχρονα λέει και εσείς είστε το φως του κόσμου. Και επειδή ο Θεός είναι φως, τότε πραγματικά θα λάμπει στη ζωή σου το φως του Θεού διά του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Η ζωή σου δεν θα φέγγει μόνο για τους άλλους, αλλά πρώτα θα φέγγει για σένα. Δηλαδή θα είσαι μέσα σε ένα φως. Δηλαδή δεν θα βρίσκεσαι σε αδιέξοδο. Θα έχεις οδηγία Θεού, θα ξέρεις που πρέπει να πας και που δεν πρέπει να πας. Θα ξέρεις τι πρέπει να κάνεις και τι δεν πρέπει να κάνεις. Δηλαδή θα έχεις όραση Θεού. Δηλαδή θα είσαι διοικούμενος από το Πνεύματος του Αγίου και θα έχεις την αληθινή σφραγίδα του παιδιού του Θεού. Το σκότος σου θα είναι σαν μεσημέρι. Και ό,τι σκοτεινό υπάρχει στη ζωή σου θα είναι σαν το μεσημέρι, γιατί στη ζωή σου θα υπάρχει το φως που θα υπερβαίνει τη λαμπρότητα του ηλίου και το οποίο θα είναι ο Θεός. Ένας άνθρωπος που θα φέγγει ο Θεός στη ζωή του, που θα τον φέγγει ο Θεός στη ζωή των άλλων, και το φως του θα είναι υπερβαίνον τη λαμπρότητα του ηλίου, γιατί θα είναι φως Θεού, θα είναι ο ίδιος ο Θεός. Ο Θεός θα προπορεύεται στη ζωή σου. Ο Θεός θα καλύπτει τη ζωή σου. Ο Θεός θα δοξάζεται στη ζωή σου. Και το αποτέλεσμα θα είναι ο Κύριος να σε οδηγεί πάντοτε και να χορταίνει την ψυχή σου ακόμη σε καιρούς ανομβρίας και να παχαίνει τα οστά σου και θα σου δίνει δύναμη. Θα σε διδάσκει την οδόν την οποία πρέπει να περπατάς. Θα σε συμβουλεύει, θα σε συνετίζει και θα σε προστατεύει. Ωραία είναι η ζωή του χριστιανού, αδελφοί. Ένδοξη. Και θα είσαι σαν κήπος ποτιζόμενος, όχι σαν κήπος που χρειάζεται πότισμα από τον άνθρωπο ή από οποιονδήποτε άνθρωπο, γιατί αλλιώς θα ξεραθεί. Εσύ θα είσαι κήπος που θα ποτίζεται από το Θεό και με την πρώιμο βροχή αλλά και με την όψιμο βροχή, ποτιζόμενος από τα ύδατα τα ζώντα του Λόγου του Θεού, αλλά ποτιζόμενος και από πηγές υδάτων ζώντων που θα εκραίουνε από την κοιλία σου δια Πνεύματος Αγίου. Και ο Λόγος του Θεού, τα ύδατα τα ζώντα θα σε ποτίζουνε, αλλά και από την κοιλιά σου θα εξέρχονται ύδατα ζώντα δια Πνεύματος Αγίου. Και θα είσαι, το είπαμε, ως πηγή ύδατος της οποίας τα ύδατα δεν εκλείπουσι. Και θα ποτίζεσαι και θα ποτίζεις. Και εδώ τώρα έρχεται η αποστολή. Η αποστολή που έχεις και πολλές φορές δεν την ξέρουμε. Και δεν την ξέρουμε γιατί δεν έχουμε φως. Και δεν έχουμε φως γιατί δεν έχουμε τις προϋποθέσεις που διαβάσαμε. Και η αποστολή σου θα είναι να οικοδομείς, να καταφυτεύεις
και μάλιστα τα γκρεμίσματα και τα ερείπια τα οποία υπήρχαν στη ζωή σου αλλά και υπάρχουν στις ζωές των άλλων. Κοιτάξτε πόσο ευλογημένος και χρήσιμος είναι ο αληθινός χριστιανός. Ο χριστιανός που περπατάει μέσα από το Λόγο του Θεού, που ο βηματισμός του στηρίζεται στις προϋποθέσεις του Λόγου του Θεού. Και πρέπει να τονίσω μια φορά ακόμη ότι οι προϋποθέσεις του Λόγου του Θεού είναι η πνευματική νόμη απαράβατη. Καθομοίωση με τους φυσικούς νόμους που είναι απαράβατη. Όπως αυτό αν το πετάξω θα πέσει και δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να πετάξει μόνο του, γιατί υπάρχει ο νόμος της βαρύτητος, έτσι υπάρχουν και οι πνευματικοί νόμοι τους οποίους αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου στην καρδιά μας, στην ψυχή μας και στο πνεύμα μας, σε κάθε άνθρωπο που μελετάει το Λόγο του Θεού με πρόθεση και οριστική απόφαση να τον εκτελεί. Θα είναι χρήσιμος και στον εαυτό του και στους άλλους. Να πως μπορεί ένας πατέρας και μια μάνα τις ερημώσεις των παιδιών του, ένας σύζυγος στην απομακρυσμένη γυναίκα του τις ερημώσεις της γυναίκας του και αντίστροφα μία σύζυγος στις ερημώσεις του άντρα της, πώς μπορεί με βεβαιότητα νόμου πνευματικού ουράνιου να οικοδομεί ερημωμένα πράγματα, να οικοδομεί χαλάσματα τα οποία από την αμαρτία και την παράβαση δημιουργούν οι άνθρωποι, καθώς δίνουν τόπο στο διάβολο να εργάζεται στη ζωή τους. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο Θεός ο Πατέρας μας έστειλε τον Ιησού Χριστόν να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Δόξα στο Θεό. Αδελφοί αγαπητοί, οι υποσχέσεις του Θεού είναι μέγιστες και τίμιες και είναι δοσμένες σε όλους μας μέσα από το Λόγο Του, το Λόγο του Θεού, να τις απολαμβάνουμε, να τις ζούμε. Επιδιορθωτής χαλασμάτων και επιδιορθωτής οδών, δρόμων προς κατοικισμών. Έχει πρόθεση και έχει υποσχεθεί και βεβαιώνει ο Θεός μέσα από τον αψευδή Λόγο Του να χαρίζει στον κάθε έναν που λαμβάνει σοβαρά υπόψη του το Λόγο του Θεού και ενδιαφέρεται να περπατάει ακριβώς πάνω στο Λόγο του Θεού, σε όλο το Λόγο του Θεού, μη ως άσοφος αλλά ως σοφός και μάλιστα εξαγορασμόμενος τον καιρό, να μην χάνουμε τον καιρό μας με πράγματα μάταια και άχρηστα, γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Αλλά υπάρχει και το επόμενο, το οποίο επόμενο είναι λίγο πιο δύσκολο ανθρωπίνως, αλλά για τον Θεό είναι εύκολο, αλλά είναι πολύ πιο ευλογημένο. Εάν αποστρέψεις τον πόδο σου από του Σαββάτου, από του να κάμνεις τα θελήματά σου εν τη Αγία μου ημέρα και ονομάζεις το Σάββατον τρυφήν Αγίαν ημέραν του Κυρίου έντιμον και τιμάς αυτόν. Και πρέπει να θυμίσουμε ότι μία μέρα της εβδομάδος στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός έδωσε ανάπαυση στον άνθρωπο, γιατί μέχρι τότε και στη συνέχεια όλα τα έθνη του κόσμου τούτου δούλευαν 7 μέρες από το πρωί μέχρι το βράδυ και σαν δούλοι και σκλάβοι, και ο Θεός έδωσε μία ημέρα ανάπαυσης αλλά και αγιασμού. Όμως όταν ο Θεός έστειλε τον Ιησού Χριστόν και είπε μη με ρημνάτε περί μηδενός, αλλά πάσαν την μέρη να νημών ρίψατε επ' αυτόν, γιατί αυτός φροντίζει για σας 7 μέρες τη βδομάδα με την προϋπόθεση του αγιασμού, δηλαδή της αφιέρωσης, όπως ήταν τότε αφιερωμένη μία μέρα στο Θεό. Σε μας ο Θεός ζητάει να αφιερώσουμε τη ζωή μας 7 μέρες στο Θεό. Παραστήσατε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν αγίαν ειρηνικήν
ευπρόσδεκτον εις τον Θεόν, που είναι η λογική σας λατρεία. Γιατί το Ευαγγέλιο έχει λογική ανθρώπινη, αλλά στην πραγματικότητα ουράνια. Αλλά απευθύνεται σε όντα στα οποία ο Θεός έχει δώσει πνεύμα, το οποίο εκφράζεται με τη λογική. Εάν λοιπόν πάρει στερεά απόφαση, αγιασμό κατά το Λόγο του Θεού, ζητείτε την ειρήνη μετά πάντων των ανθρώπων και τον αγιασμό, άνευ του οποίου κανείς δεν θα δει τον Θεό. Αν πάρεις λοιπόν στερεά απόφαση αγιασμό, που ο αγιασμός δεν είναι καλογερισμός, ούτε τριτοκοσμισμός, πώς να το πω, δηλαδή να σε κάνει περιθωριακό ο Θεός. Αντιθέτως, ο αγιασμός είναι η δόξα του Θεού, η ομορφιά, η περιστερά του Κυρίου μέσα στην απλότητα του Λόγου του Θεού, γιατί αγιάζεται ο άνθρωπος με το Λόγο του Θεού και την προσευχή. Εάν λοιπόν εκλέξεις για τη ζωή σου να ζητάς, να αιτείς και να κρούεις στον Θεό να σου χαρίσει αγία ζωή, ευλογημένη ζωή, ένδοξη ζωή μέσα στην παρουσία του Θεού, τότε δεν θα πρέπει να ακολουθείς τα σοδού σου, να βρίσκεις το θέλημά σου και να λαλείς τους λόγους σου. Τότε δεν θα πρέπει να ζεις μόνο κατά το πνεύμα σαν παιδί Θεού, αλλά πρέπει να περπατάς κατά το πνεύμα, που σημαίνει θα κάνεις τις επιλογές σου και θα περπατάς όχι έτσι όπως σου αρέσει εσένα, αλλά με προσευχή να σου αποκαλύπτει ο Θεός αυτό που αρέσει σε Αυτόν να περπατάς. Όχι έτσι πως θέλεις εσύ, αλλά είναι έτοιμος ο Θεός να σου αποκαλύπτει το δικό του θέλημα για σένα. Και όχι με τη λογική τη δική σου, με το σχεδιασμό το δικό σου, αλλά με την αποκάλυψη του Πνεύματος του Αγίου. Δηλαδή όχι κατά τη σάρκα, με τις επιθυμίες του σαρκός. Όχι κατά την καρδία σου, με τις επιθυμίες των οφθαλμών. Και όχι με τη λογική σου, αλλά με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Τότε θα είσαι ο άνθρωπος που θα περπατάς κατά το Πνεύμα. Και τότε θα εντρυφάς εν Κυρίω. Και η λέξη εντρυφάω, εντρυφώ, είναι μια πολύ ωραία λέξη ελληνική. Σημαίνει ισχωρώ και μαθαίνω σε βάθος. Και χαίρομαι. Τότε δια Πνεύματος Αγίου ο Θεός θα σε οδηγεί στα βάθη του Θεού και θα απολαμβάνεις αυτά τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, οτίον δεν ήκουσε και η καρδία ανθρώπων δεν ανέβησαν ποτέ, αλλά ο Θεός δια του Πνεύματος του Αγίου τα αποκαλύπτει σε αυτούς που Τον αγαπάνε. Και αυτός που ακούει το Λόγο μου, λέγει ο Χριστός, και πράττει Αυτόν, αυτός είναι ο αγαπών με. Ο Θεός λοιπόν θέλει να σου ανοίξει μία πόρτα που να εισέρχεσαι στα βάθη του Θεού εν το ονόματι του Χριστού δια Πνεύματος Αγίου. Όταν εκλέξεις για τον εαυτό σου ειρήνη μετά πάντων των ανθρώπων και τον αγιασμό και περπάτημα δια Πνεύματος Αγίου, περπάτημα κατά το Πνεύμα, όχι κατά τη σάρκα, κατά την επιθυμία της καρδιάς σου και κατά τη λογική τη δική σου, αλλά κατά την αρέσκεια του Θεού, κατά το θέλημα του Θεού και κατά την οδηγία και διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου. Όμως αδερφοί, μην το θεωρήσουμε αυτό ότι είναι για μερικούς ανθρώπους έτσι διαλεγμένους από το Θεό. Είναι για όλους μας, μικρούς, μεγάλους, χαρούμενους, θλιμμένους, πετυχημένους, αποτυχημένους. Για όλους μας είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Γιατί ο Θεός όλους μας αγάπησε με αγάπη σε αιώνια και μας ήλκησε με έλεος. Και τότε, όταν μάθεις να εισέρχεσαι εις τα Άγια του ουρανού δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, τότε ο Κύριος θα σε ανεβάσει πάνω σε ένα άσπρο λαμπρό άλογο
και θα σε υπεύσει επάνω στους υψηλούς τόπους της γης. Τότε θα σε συστήσει, τότε θα σε φανερώσει, τότε θα σου δώσει εξουσία και δύναμη, τότε θα σε σκεύος εκλογής δικό του, αγιασμένο, εύχριστο και ετοιμασμένο εις πάνεργων αγαθών, και τότε θα σε θρέφει με την κληρονομιά του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβου, καθώς ο Θεός είπε με θόρκου θέλω να δείξει περισσότερον προς τους κληρονόμους της επαγγελίας του Θεού το αμετάθετον της βουλής του, μετεχειρίστη όχι μόνο την επαγγελία του, δηλαδή την υπόσχεσή του, αλλά και των όρκων εις τον εαυτόν του, ώστε δια δύο πραγμάτων αμεταθέτων, εις τα οποία ο Θεός είναι αδύνατον να ψευστεί, να έχουμε εμείς όλοι ισχυράν παρηγορίαν. Παντοδύναμη παρηγοριά. Εμείς όλοι που ζούμε σε αυτή την ελπίδα της αιώνιας ζωής και της βασιλείας των ουρανών, μας χαρίζει λοιπόν μια ελπίδα βεβαία και ασφαλή, μια παρηγοριά μετάθετη, ότι ευλογών θέλει σε ευλογή, πληθύνων θα πληθύνει το σπέρμα σου και θα σου δώσει δύναμη και εξουσία πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού και θα καταστρέφεις εν το ονόματι του Ιησού Χριστού τα έργα του διαβόλου στη ζωή σου, στο περιβάλλον σου, στην οικογένειά σου και στη συγγένειά σου. Ζητείτε λοιπόν ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων και τον αγιασμό, και μη ζείτε μόνο κατά το πνεύμα, αλλά περπατάτε και κατά το πνεύμα, γιατί ο Θεός θέλει να σας εισαγάγει, θέλει να σε εισαγάγει μέσα στα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών, μέσα στα βάθη του Θεού, να σου αποκαλύψει και να σου χαρίσει θησαυρούς και κρυμμένους προκαταβολής κόσμου. Και αν τούτο ήταν το θέλημα του Θεού πάντοτε, πόσο μάλλον τούτο είναι το θέλημα του Θεού της έσχατε σε αυτές οι μέρες, που ο Θεός θα υψώσει το όρος του οίκου του Κυρίου υπεράνω πάντων των βουνών, για να δημιουργήσει ανάμεσα σε πολλές εκκλησίες 60 βασίλισσες, 80 παλακές, αναρρύθμιτες νεάνιδες, μία εκκλησία, την περιστερά του, την αμόμητόν του, η οποία έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν εκκλησία. Αμήν.